Γεια σας, ονομάζομαι Χάρης Καλοπέσας και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σήμερα είμαι εδώ μαζί σας με τη Χρύσο για να φτιάξουμε ένα υπέροχο γλυκό. Μιχάλη μου, καλώς όρισες. Πώς σε βρίσκω? Μια χαρά. Ήταν ωραίο το μήνυμα σου για τις γυναίκες. Σήμερα είναι η μέρα των γυναικών. Οπότε γιορτάζουμε τους αγώνες που έκαναν όλες οι γυναίκες για τα δικαιώματα των γυναικών. Και τι πιο ωραίο να έχουμε σήμερα σοκολάτα, έτσι, για να γλυκαθούμε, ναι. Συνδυασμός σοκολάτα μαζί με φουντούκια. Νομίζω ότι συνδυασμός που αρέσει πολύ στις γυναίκες. Μάλιστα. Γιατί εγώ πάντα γιορτάζα τη μέρα της γυναίκας. Mm-hmm. Γιατί τα γενέθλια μου είναι ακριβώς την επόμενη μέρα. Αύριο. Αύριο να ζήσεις, δηλαδή, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Να σε χαίρεται η Λουίζα και τα μωρά. Έτσι κάθε φορά που ξέρεις ότι ανέβγαινα ή έκανα, συναντούσα πάντα γυναίκες όταν είναι πολλά κοντά. Μια χαρά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις φίλες μας. Έτσι και οι άντρες του σήμερα τους δώσουν μια αγκαλιά, να τους πούν έναν ευχαριστώ για όσα, όλα όσα προσφέρουν. Και μπορούν να φτιάξουν την... Και να τους φτιάξουν την τάρτα. Φαντάστηκε να έρθει ο Κύπρος, ας πούμε, μετά να μου πείτε την τάρτα, αν φτιάξα την εγώ. Είναι να συγκινήσω πάρα πολλά, γιατί συνήθως κάνει μου κανένα λουκάνικο, κανένα μπαστούρμα. Ας μου κάνω και κάποια τάρτα σοκολάτας. Γενικά είναι εύκολη η συνταγή που μπορεί να τη φτιάξουν οι άντρες της παρέας μας. Okay. Πολύ εύκολα. Μια χαρά. Θέλεις να πάμε να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε? Ναι, ναι. Θα χρειαστούμε για την υπέροχη τάρτα σοκολάτας με πραλίνας που την είδα πίσω στολισμένη και είναι πάρα πολύ όμορφη. Για το πατ σουκρέ, δηλαδή τη γλυκιά ζύμη, θα χρειαστούμε 240 γραμμάρια βούτυρο, 82% θα μας τα εξηγήσει ο Μιχάλης, 180 γραμμάρια ζάχαρη νάχνη, 60 γραμμάρια αλεύρι φουντουκιού, 100 γραμμάρια αυγά, 470 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και για τη γέμιση σοκολάτας πραλίνας που αρέσκει σε όλους, 120 γραμμάρια αυγά, 160 γραμμάρια κρόκους, 40 γραμμάρια ζάχαρη, 280 γραμμάρια σοκολάτα και 300 γραμμάρια βούτυρο, το άλλο δεν μπορώ να το πω. Νουαζέτ. Πουρντουαζέτ. Ενώ ένιγα λίγα και η ορολογία του βούτυρου που θα φτιάξουμε σήμερα. Α, okay. Που σε λίγο θα πούμε γιατί ονομάζεται έτσι. Πόσο ξαπέ μου το. Νουαζέτ. Νουαζέτ. Ναι. Νουαζέτ. Είναι okay. Το χρώμα που παίρνει όταν ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Πόσα μαθαίνουμε που σε ένα Μιχάλη μου, είμαι όλο αυτιά. Γενικά σήμερα θα πούμε λίγες τεχνικές, mm-hmm, λίγα μυστικά της ζαχαροπλαστικής. Mm-hmm. Στην τάρτα μας θα αρχίσουμε να το κάνουμε, όπως είπα, θα κάνουμε ένα βούτυρο το νουαζέτ. Ο βούτυρος ο νουαζέτ, εγώ ήδη ναι, να ψούμε το μάτι, άρχισα να το κάνω από την προηγούμενη. Ναι, από την προηγούμενη μέρα. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα. Mm-hmm. Απλώς όταν το αφήσουμε ξανά, ξαναρθεί σε αυτήν την μορφή, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Ο βούτυρος ο νουαζέτ ονομάζεται έτσι, γιατί όπως γνωρίζουμε, ο βούτυρος, όπως λες και εσύ, 82%, mm-hmm, είναι τα λιπαρά και το υπόλοιπο είναι νερό, κάποιες πρωτεΐνες που υπάρχουν μέσα στο γάλα. Και προσπαθούμε με αυτήν τη μέθοδο να καραμελώσουμε, mm-hmm, την πρωτεΐνη. Okay. Πρέπει να το κάνουμε μέχρι στους 120 βαθμούς συνήθως, τώρα να αρχίζει σιγά σιγά, για να πάρει ένα χρώμα καφετή. Γι' αυτό ονομάζεται νουαζέτ. Mm-hmm. Είναι το νουάρ το χρώμα, που στα γαλλικά είναι το καφέ, το μαύρο. Okay. Και φεύγει αυτό το κίτρινο, το συνηθισμένο χρώμα του βουτύρου. Mm-hmm. Ήδη άρχισε, γιατί ήδη τον προετοιμάσα από χθες. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε σιγά σιγά, γιατί να ελέγχουμε και τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Γιατί όταν ζεσταθεί πάρα πολύ και γίνει μαύρο, τότε έχει ξεπεράσει τη σωστή δομή και έχει καεί ο βούτυρος, mm-hmm, μας. Που είπες να φτάσει 120 βαθμούς. Ναι, περίπου στους 120 βαθμούς, αλλά μπορούμε, αν δεν έχουμε θερμόμετρο, να δούμε όταν αρχίζει να γίνεται καφέ. Mm-hmm. Επειδή εγώ έκανα ήδη τη διαδικασία, έγινε πιο γρήγορα, είναι και ζεστό το μάτι μας. Ναι. Και τώρα θα το αφήσουμε στην άρα άκρη. Άρα θέλουμε το χρώμα. Τώρα θα το δείξουμε, ναι, όταν θα το βάλουμε σε
Μιχάλη, θα οδηγήσουμε. Εμείς, ο βούτυρος ο ανάλατος που βρίσκουμε στις υπεραγορές είναι 82%. Ναι, συνήθως ο βούτυρος ο ανάλατος που χρησιμοποιείται σε πλαστική είναι 82% τα λιπαρά που υπάρχουν. Και είναι σημαντικά να είναι 82% γιατί θέλουμε αυτή την ποσότητα των λιπαρών, γιατί αυτά θα δώσουν την, αυτό. Επειδή όμως εμένα έγινε και ήδη ο βούτυρος μου, χθες πέρασα τον από... από σουρωτήρι, έφυγα, έφυγα τα υπόλοιπα, έγινε πιο γλυωρά. Όταν το κάνουμε στο σπίτι, η διαδικασία θα βγάζει, να φρίζει ο βούτυρος από πάνω. Πρέπει όμως να είστε πολύ προσεκτικοί και να το αφαιρούμε σιγά σιγά. Να το αφαιρούμε, μέχρι να, να το ξαφρίζουμε, να, όπως ναι, κάνουμε ξαφρίζουμε. Με το κρέας, τα διάφορα. Τώρα σε περίπου κανένα λεπτό, αυτός θα είναι έτοιμος και θα τον αφήσουμε στην άκρη. Άρχισα πρώτα με αυτόν παρόν, όπου θα χρησιμοποιηθείτε στο τέλος, γιατί θέλουμε η θερμοκρασία να είναι κοντά σε θερμοκρασία που θα δουλεύει μαζί με τη σοκολάτα μας. Οκ. Εντάξει. Μια χαρά, μάθαμε ακόμα μια τεχνική. Άρα τούτο είναι μια τεχνική που καβουρδίζουμε το βούτυρο, να βγάλει έτσι το άρωμα του καβουρδισμένου. Και συνήθως πού χρησιμοποιείται τούτος ο βούτυρος? Αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο βούτυρος, υπάρχουν πολλές συνταγές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κέικ, σε μπισκότα, το οποίο θα δείξω τώρα. Και εκεί που θέλουμε να αναδείξουμε τη γεύση του φουντουκιού. Γιατί με το καραμέλωμα αυτό που αναδεικνύει θυμίζει περίπου τη γεύση που, έρχουν, που δίνουν τα φουντούκια. Okay. Γιατί βοηθά να καραμελώσει. Αν, και τώρα νομίζω εσύ καταλαβαίνεις στο στούντιο πόσο να άρχισε να μυρίζει το, ο βούτυρος διαφορετικά από ό,τι τον έχει συνηθίσει. Είναι με αυτό το καραμέλωμα που έχει γίνει. Τέλεια. Που πήρε αυτό μυρίζει από την ίδια ώρα, επειδή έκαμε προετοιμασία που τα χτες. Και όταν κάνουμε μια ποσότητα, μπορούμε να το να αφήσουμε στην άκρη και να τον επαναφέρουμε όταν τον χρησιμοποιήσουμε. Απλά να το ζεστάνουμε εννοώ. Ναι, γενικά μπορεί να γίνει και πολύ ωραία μιλόπιτα, γαλλική μιλόπιτα. Okay. Όταν θα κάνουμε τη ζύμη, σε λίγο, θα δείτε ότι αυτή η ζύμη που θα κάνουμε για εντάρταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Μπορεί να κάνουμε μια μιλόπιτα, μπορεί να κάνουμε μια τάρτα αλμυρής καραμέλας. Θα χρησιμοποιήσουμε τη βάση που θα δείξουμε σήμερα για να γίνουν και διάφορες άλλες κατασκευές. Τέλεια, ανυπομονώ. Και να πούμε, γιατί οι φίλοι μας πάντα λέει γιατί σε γραμμάρια, να πούμε ότι ο Μιχάλης είναι ζαχαροπλάστης, οπότε αν θέλει ακρίβεια και αν τα εφαρμόσουμε τούτα που να μας πει, να βγουν και είναι και τεχνολόγος τροφίμων, εν το συζητώ, γι' αυτό ξέρει όλες τις λεπτομέρειες. Οπότε με ακρίβεια και να μας βγει τούτη η συνταγή. Ναι. Είναι προτιμότερο να το κάνουμε όλα με ακρίβεια. Καθώς ζυγίζουμε στη ζαχαροπλαστική, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, παρόλο που ας πούμε τα αυγά μας σήμερα δεν θα τα ζυγίσουμε στην τιμή, γιατί ξέρετε 50 γραμμάρια κάθε αυγό. Ναι. Τώρα άρχισε, όπως βλέπετε, παρόλο που το έκανα ήδη ξαναφρίζει ο βούτυρος, θα το βάλω στην κανάτα μου. Θα προσπαθήσω να μην το χρησιμοποιήσω. Ναι, αν φέρεις ένα σουρωτήρι θα είναι καλύτερα. Γιατί νομίζω είναι έτοιμος, γιατί μετά θα καεί. Είναι πολύ λεπτό το σημείο. Να το βάλω, το κρατώ. Και στο τέλος θα ζυγίσουμε. Μην πειράζει που έπαιζε ο άφρος τώρα. Όχι, όχι, να το μαζέψουμε μετά. Okay. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να μην... να το αφήσουμε στην άκρη να κρυώσει λίγο και όταν θα χρησιμοποιήσουμε τα γραμμάρια που είπαμε για τη συνταγή που έχουμε να φτιάξουμε. Παιδιά μου σκομυρίζει το πράγμα. Να το αφήσουμε στην άκρη και τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε τη γλυκιά ζύμη που θα τη χρησιμοποιήσουμε για την τάρτα μας. Κλείσουμε το μάτι. Πρώτα να αρχίσουμε με το βούτυρο. Μάλιστα. Τώρα να πούμε στον κόσμο. Εξυπάστηκε το. Ναι, Μιχάλη μου, πέω ότι θέλεις να σπουδάσεις. Να πούμε ένα μυστικό εδώ στον κόσμο. Εγώ σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποίησα φουντούκια σκόνη. Αν θέλουν οι φίλοι μας και δεν μπορούν να προμηθευτούν φουντούκια σε σκόνη, μπορούν να το κάνουν με αμύγδαλο. Αμύγδαλο σκόνη υπάρχει πολύ πιο εύκολα διαθέσιμη στην αγορά. Θα μπορούσα να πιάσω φουντούκια και να τα λέσω. Ναι, γι' αυτό θέλω. Αλλά μπορούν να πάρουν και έτοιμοι σε σκόνη. Με αμύγδαλα. Η αμύγδαλο ή φουντούκι. Μιχάλη μου, να βάλω το βούτυρο στο κάτω του μίξερ. Να μπει ο βούτυρος. Θέλουμε να είναι παγωμένο σε θερμοκρασία δωματίου. Πώς να είναι ο βούτυρος μας? Τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω. Είναι πολύ σημαντικό ο βούτυρος, ανάλογα με την περίπτωση, να είναι παγωμένο. Προτιμότερο. Όταν είναι παγωμένος ο βούτυρος, δεν μας φουσκώνει
η ζύμη καθώς ψήνεται. Και δεν θα αναγκαστούμε να βάλουμε φακές ή ρύζι που βάζουμε συνήθως. Τα όσπρια για να κρατήσουν κάτω τη ζύμη. Εγώ βάλω συνήθως. Ναι, και εγώ σήμερα θα βάλω, λόγω του ότι βρίσκω στην τηλεόραση. Εντάξει. Ενώ όταν το κάνω στην επαγγελματική την κουζίνα, έχουμε σταματήσει να το κάνουμε. Χρησιμοποιούμε πάντα παγωμένο βούτυρο, τον οποίο θα δείξω μετά, καθώς κάνουμε την διαδικασία, πώς πρέπει να είναι. Να χτυπήσω τώρα το βούτυρο. Ένα λεπτό, περίμενε, για να βάλουμε και τη βαρύγια, γιατί όπως ξέρεις. Ξέρω να σας πω εγώ, ο Μιχάλης αγαπά πάρα πολλά τη βανίλια, επενδύει πάνω στη βανίλια. Θυμούμαι μια φορά που έκαναμε συζήτηση, μου είπες που ήταν πανάκριβη, δεν ξέρω ακόμα αν είναι πανάκριβη. Ευκίνησε λίγο φέτος. Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο Μιχάλης πάντα επενδύει στις πρώτες ύλες. Γι' αυτό και κάνεις τη διαφορά, Μιχάλη μου. Πιστεύω ότι αν βάλεις καλές πρώτες ύλες, ο καταναλωτής πλέον αντιλαμβάνεται το. Σίγουρα, και η βανίλια δεν είναι ότι. Είναι ένα συστατικό που βοηθά πολύ για να αναδεικνύει τη γεύση. Και είναι σημαντικό γιατί βάζω το με το βούτυρο στην αρχή όταν φτιάχνω τις συνταγές μου. Για τον λόγο ότι θα διανεμηθεί καλύτερα στη ζύμη. Τέλειο. Και θα τη συναντήσει κάποιος παντού. Τι είναι τα sticks που εμείνα θέλεις τα. Ναι, πάντα. Τα sticks για σήμερα θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά μπορεί όταν τα χρησιμοποιεί στο σπίτι. Να τα αφήνουν στην άκρη, να τα βάζουν στη ζάχαρη και να αρωματίζουν τη ζάχαρη. Ναι. Αυτό. Ή να τα αφήνουν να αποξηραίνονται και να τα λέθουν. Μάλιστα. Έτσι γίνεται. Τούτα να τα φυλάξω γιατί άλλη φορά μπορεί να έρθει η μαμά σου. Ναι, σπάθηκε μας το Μιχάλης, όπως έκανα προχτές με τα κορνέ, εντάξει. Μια χαρά. Χτυπώ. Όχι, περίμενε να βάλουμε το φουντούκι. Το φουντούκι. Το οποίο όπως είπαμε μπορούμε να το αντακαθιστήσουμε με καρύδι, με αμύγδαλο. Το αμύγδαλο, να πω ότι είναι το πιο ουδέτερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν με τα πάντα. Ενώ το φουντούκι το χρησιμοποιούμε σε ζύμες που θα έχουν σοκολάτα. Ενώ αν θέλουμε να κάνουμε μια τάρτα με κρέμα, με φρούτα, καλύτερα να χρησιμοποιούμε αμύγδαλο, κάτι πιο ουδέτερο. Okay. Να μπει ζαχαριάχνη. Ζαχαριάχνη. Το αλεύρι, σε αυτή την περίπτωση βάλει το μισό. Εντάξει. Μην το βάλεις όλο. Άρα είναι εύκολη τούτο, να τα βάλουμε μέσα. Μάλιστα, έβαλα τα. Σου βάλουμε τα αυγά. Έλα. Πάνουμε τα αυγά, συνήθως είναι 100 γραμμάρια, συνήθως 2 αυγά των 50 γραμμαρίων, 2 αυγά των 50, τα μέτρια αυγά είναι περίπου 50 γραμμάρια το καθένα και είμαστε μια χαρά. Βάζουμε τα αυγά και 2 αυγά μέσα. Και αρχίζουμε να κατεβούμε. Θα το κάνω λίγο πιο τέλεια αργά. Ναι, σιγά σιγά. Ο βούτυρος και πάλι σήμερα ήταν λίγο παγωμένος, αλλά αφήσαμε το λίγο έξω. Ναι. Λόγω του. Και εδώ μένει οι κάμερες, οπότε είναι λιώσα. Αλλά σπίτι, Μιχάλη μου, θες να έρθεις να τα βλέπεις. Όχι, είμαστε εντάξει. Μια χαρά. Είναι η γιορτή της γυναίκας σήμερα, γι' αυτό ο Μιχάλης έβαλε με δάμε, για να δουλέψω, να κρατώ ότι να είμαι σε εγρήγορση. Εντάξει, αυτή η τάρτα, η βάση μπορεί να γίνει προηγουμένως, μια μέρα, δύο μέρες πριν, έναν και αγγελίδια ψυγείο, μέρα. Ναι. Ναι. Μπορεί να γίνουν ατομικές, το ξέρω εγώ. Απλώς τώρα ρίξουμε το βούτυρο παντού. Πάει το κάτω στο κάτω σημείο. Να πάει παντού. Να ξανασυνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όταν κάνουμε το ζυμάρι για την τάρτα, δεν το χτυπάμε πάρα πολύ γιατί η ζύμη θα κορδάρει, δηλαδή θα αρχίσει να βγάλει την γλουτένη της και δεν είναι επιθυμητό αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτό το σημείο που τώρα αρχίσαμε και σχεδόν πήρε το βούτυρο, να βάλουμε και το υπόλοιπο μέχρι να τελειώσει. Εντάξει. Okay. Πάντως, μουσκομυρίζει που την ώρα που πριν να το ψήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Είναι το φουντούκι, είναι. Ναι. Απαναία. Εντάξει, δεν κοιτάω. Εντάξει, το άλλο. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η πατ σουκρέ. Ναι. Η γλυκιά, η ζύμη. Ναι. Που μπορούμε, εγώ ξέρεις τώρα, έτσι με τούτα όλα που μου είπες, να δοκιμάσω μια μιλόπιτα με τούν τη βάση και που πάνω να τρίψω τούτο το. Και να τα μήλα να τα τηγανίσεις μέσα στο βούτυρο. Πριν να τα βάλεις. Ναι. Να πιάσεις μια πολλά διαφορετική γεύση που δεν θα την ξανασυναντήσεις. Είναι κάποια μυστικά που στην πορεία έμαθα τα εγώ. Ναι. Γιατί λέω εγώ, δεν γίνεται ας πούμε, να μου δίνει μια. Σε ένα γλυκό που δεν περιμένεις να έχει γεύση που φουντουκί. Ναι. Να έρχεται κάτι που θα σου θυμίζει κάτι άλλο. Ναι. Ήταν κάποιες λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσαν οι Γαλλοί. Τώρα πιάσουμε γύρω-γύρω.
αυτό για να το να ετοιμάσεις. Να φέρεις άλλο κανένα από τους τέλειους τους μάγειρες, τους σεφ που κάνεις σεμινάρια. Να τελειώσει το COVID και να φέρουμε καλά. Και συνήθως κάνουμε. Γι' αυτό με πολλά μυστικά που δείχνω και εγώ προσπαθώ να δείξω, αυτούς που φέρνω. Γιατί ξέρεις, βλέπουμε πολλούς από το Instagram, ξέρω εγώ, αλλά είναι μόνο η εικόνα. Αν δεν τα δουλέψεις, αν δεν μάθεις τις λεπτομέρειες, αν δεν αγγίξουν τα χέρια σου, γιατί η δουλειά μας είναι πρακτικότητα. Αν δεν είμαστε πρακτικοί, δεν το δουλεύουμε όπως πρέπει. Δηλαδή σε αυτό το σημείο τώρα, ας πούμε, πρέπει να σταματήσουμε τη ζύμη, γιατί δεν θέλουμε να φτάσει στο σημείο να γίνει έτσι. Θα τη μαζέψω εγώ. Αν μπορείς να μου φέρεις μια κόλλα, να βάλουμε ανάμεσα σε κόλλα. Καλό. Σου φέρω αμέσως. Και τα κομματάκια του βούτυρου που άκουσε, αν δεν τα φοβηθεί κάποιος, είναι να λιώσουν μετά. Να λιώσουν μέσα στην αυτό. Θα φέρουμε και το... Τι θέλεις να φέρω, την ταρτιέρα. Όχι, να την απλώσουμε. Θέλεις τον πλάστη, εννοείς. Ακόμα μία, αν μπορείς δώσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Αμέσως, και τον πλάστη να μας δείξει. Ναι. Εγώ την ανοίγω συνήθως ανάμεσα σε δύο φύλλα, γιατί είναι πιο εύκολο. Πάρε όποιον πρώτη πας. Θέλω ακόμα μια κομμάτι. Α, ακόμα ένα. Όχι, όχι ακόμα ένα. Ναι, κόλ, μπράβο, ναι. Δεν μας στέκεται, να το γυρίσω έτσι, για να μπαίνει στον μπάνκο. Θα σου φύγει το μίξερ για να με σε ενοχλεί. Ναι. Να προσέχεις που το μίξερ. Σε αυτήν την περίπτωση να πω ότι το πάχος, θα το δούμε και εμείς ανάλογα με το φούρνο μας, πόσο θέλουμε να ψήνεται. Αλλά θέλουμε να είναι λίγο... Από κάτω, για να μην σου φευκεί. Θέλεις ή... Εντάξει, οκ. Είναι μια χαρά. Είμαι εγώ και με βαστορίστα σαν εσένα, οπότε εγώ πάντα βάλω μια πετσετά από κάτω. Εντάξει, και εμείς το μαχαζί είναι στο μηχανή που το κάνουμε. Ναι. Έχουμε μηχανή που περνάει το φύλλο ανάμεσα και ανοίγει. Α, δείτε τι ωραίο που πλάθεται, α. Ναι, πολύ σημαντικό, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να ξέρουμε να το φτιάξουμε ανάλογα με το σινί μας, με την ταρτιέρα που θα έχουμε. Δηλαδή, αν έχουμε να κάνουμε ατομικές, πάλι μπορούμε να το φτιάξουμε σε μικρό και να το κόβουμε κομμάτι και να το βάλουμε από πάνω. Αρέσκουν μου πάρα πολλά τότε οι ταρτιέρες που κάνουν πάνω το... Μπορείς εσύ παράλληλα να βουτυρώσεις. Ναι. Λίγο βουτυρό. Μπορούμε να προσθέσουμε λίγη ζύμη. Δεν θέλω να βάλω από το βούτυρο που έχεις να φέρω από ψυγείο μου, ναι. Έχουμε και βούτυρο θα είναι. Πού. Έλα, θες βάλει τον ίδιο που έκανα μέσα στο κύπρο του βαζάκι. Δεν πειράζει. Άρα βουτυρώνουμε. Και είπε μας ο Μιχάλης, αν το βούτυρο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι από το ψυγείο, δεν θα χρειαστεί να βάλουμε όσπρια. Αν είναι παγωμένο. Αν είναι παγωμένο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε με τέτοια μορφή, ούτως ώστε να μην το ζεστάνουμε την ώρα που το ανακατεύουμε στο μίξερ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή κάποια μυστικά να τα μάθουμε και δουλεύοντας τη ζύμη. Ναι. Δηλαδή αν την ζούμε ότι δουλέψαμε, το κάνουμε με τη μέθοδο που είπαμε σήμερα. Αλλά εφούσκωσε μας, δεν έβαλαμε φαγές, ας πούμε. Εγώ σήμερα θα βάλω φαγές για να δείξω τη μέθοδο που ξέρω πιο γνωρίζει πολλοί κόσμος. Τη δεύτερη φορά να ακολουθήσουμε τα ίδια τα βήματα, απλώς να ο βούτυρος μας να είναι παγωμένος, να το βάλουμε στο μίξερ μας και να το ανακάψουμε μέχρι το σημείο που θα γίνει ζυμάρι. Μέχρι εκεί. Να δούμε. Όμως, αν το κάνουμε λίγο περισσότερο και είδαμε ότι μας εφούσκωσε, σημαίνει ότι βάλαμε το... ανακατέψαμε το λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Παγωμένο, ναι, ναι. Μιχάλη, είμαι καλό. Ναι, μια χαρά. Εντάξει, οκ. Μια χαρά, απλώς εγώ θέλω ακόμα λίγο για να πιάσει και τα τυχώματα του. Φυσικά έχουμε ένα άλλον έτοιμο. Είναι φανταστική. Και εντάξει, είναι αυτό το να δείξουμε μετά του κόσμου πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο για να κάνουμε και μπισκοτάκια. Ναι. Με γέμιση. Αχ, παιδιά μου σκομιλίζει. Νομίζω αγαπώ τη βανίλια πάρα πολλά.
Εγώ δεν έχω ποτούτη, δεν χωράζω ποτούτη, είναι η αλήθεια. Δεν χωράζω ποτούτη, Μιχαλή. Ναι, δε βανίλια πρέπει να μάθει να χρησιμοποιείς μόνο βανίλια. Εντάξει, χρησιμοποιώ χύλισμα βανίλια, δηλαδή που το φακελάκι είναι πια ένα στάδιο πιο πάνω. Φρέσκα, φρέσκα, φρέσκα μόνο. Εντάξει, άλλο πέντε χρόνια που να είμαι σε την εκπομπή, με ένα λάμο σημειωστό, σε πέντε χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε την ημέρα τη γυναίκα με βανίλια από τούτη που φέρνει ο Μιχάλη. Φρέσκα. Φρέσκα. Φέρα το. Να τη χωράζω μόνη μου. Ναι. Εντάξει, να το βάλουμε τώρα στο ψυγείο, γιατί είναι περίπου. Μπορώ να δούμε ότι είναι περίπου. Να σου φέρω το άλλο από το ψυγείο. Α, για να βάλω να ψηθούμε τώρα. Ναι, θέλεις. Ναι. Μπορούμε, ναι. Ταραραρα. Αλλά ένα νι τώρα επειδή είναι παγωμένη. Θα το αφήσουμε ένα-δύο λεπτά. Εντάξει. Ναι, ανή φυσικά. Άρα η διαδικασία είναι δύσκολη να την κάνουμε. Η διαδικασία είναι δύσκολη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μετά αυτό. Εντάξει, θα το βάλω πίσω. Είπες όμως, Μιχάλη μου, ότι μπορούσαμε να τα κάνουμε τη διαδικασία με τη ζύμη, να την βάλαμε στο ψυγείο. Πώς θα την εκλείαμε, θα κάναμε έτσι μια μπίτσα, να πούμε. Ναι, να... έτσι όπως την εκλείσα εγώ, πρέπει να είναι σε έτσι μορφή. Mm-hmm. Μπορεί να είναι στρογγυλή με κομμένη. Εξαρτάται που την ταρκέρα μας θα πρέπει. Θα την ανοίγαμε και θα την βάλαμε στο ψυγείο. Ναι, ναι. Α, όχι. Καλύτερα, γιατί μετά να σφίξει, επειδή έχει βούτυρο. Okay. Άρα θα την κάναμε το σχήμα που θέλαμε και θα την βάλαμε στο ψυγείο που είναι προηγούμενη. Πάει και κατάψυξη. Ναι, πάει και κατάψυξη. Απλώς πρέπει να την βγάλει μια μέρα πριν για να έρθει σε θερμοκρασία ψυγείου περισσότερο ή σε θερμοκρασία που μπορεί να δουλευτεί για να μπορεί να την δουλέψει. Okay. Να σου σπάσει. Είναι πολύ παγωμένη. Είναι επειδή είναι βούτυρο. Βασικά είναι βούτυρο παγωμένο. Μαζί με λίγο αλεύρι. Ναι. Άρα που να ξυπαγώσει να κάνουμε. Πες μου τι θέλεις να κάνουμε τώρα. Τώρα θα προχωρήσουμε να κάνουμε, γιατί χρειαζόμαστε λίγη ώρα μετά. Θα βάλουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, τον οποίο πρέπει να γιώσουμε στο microwave. Εντάξει, θα τα φέρουμε. Το βούτυρο που κάναμε το νουαζέτ. Μάλιστα. Άρα εγώ θα το βάλω. Τούτον το μπολ είναι καλό. Ναι. Αν μπαίνει στο microwave, θέλουμε κάτι που να μπαίνει στο microwave. Μπαίνει. Την τάρτα πώς είναι ώρα να ψήσουμε στο φούρνο. Τώρα να δούμε γιατί θα ψήσουμε δύο φορές. Εντάξει. Σε γραμμάρια. Ναι. Γραμμάρια, ζύρο, τι πάθες ρε. Α, ναι αλλά. Εντάξει, έπαιγε. Η σοκολάτα ζυγισμένη είναι. Καλή σοκολάτα, ναι. Ναι, βάλε ξανά τώρα. Σε 300 γραμμάρια θα ζυγίσουμε το βούτυρο μας. Τώρα να μηδενίσει. Τώρα να μηδενίσει, να πάει στα 575. Μάλιστα. Ήδη λιώνει που έβαλε το. Παιδιά, μυρίζει τέλεια τον το πράγμα, πρέπει να το κάνετε. Αλήθεια, να πω και η σχολή μου που ασχολείται με την ζαχαροπλαστική μου, σας αρέσει και πάρα πολλά. Τον τη μέθοδο είναι εξαιρετική. Ναι, αφού σε... τώρα με τη σοκολάτα να δώσει μια άλλη διάσταση. Ναι. Κάνει το. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα πρέπει να μπει στο microwave για να μείνει στην άκρη να κρυώσει μέχρι να σχηματίσουμε την τάρτα. Αλλιώς, αν δεν έχουμε το microwave, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπεμαρί. Ναι, να το παίρνουμε. Να σου πω, επειδή σε αυτή την περίπτωση είναι ο βούτυρος μαζί με σοκολάτα, βοηθά την να γιώσει πιο εύκολα. Θα σου κάνει. Ναι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν δεν έχει microwave, ναι, μπορεί να το κάνει στο μπεμαρί και να κατέβει συνέχεια. Εντάξει. Αλλά εμείς σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ένα απ' όλα. Ναι. Συστήνεται φυσικά το microwave στη ζαχαροπλαστική παρά το πελμαρί, γιατί ο πελμαρί κάποτε μπορεί να δώσει τους υδρατμούς και το νερό είναι με τη σοκολάτα δεν πάνε καλά. Ναι, πάνε καλά. Σφίγγει, ναι. Σφίγγει, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλεις να το απερνώ, βγάζεις να το αφήσουμε στην άκρη. Όχι, μπορούμε να το θέλεις, αν μπορούμε να το συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε. Ναι. Τώρα να κάνω την τάστα. Άρα τόσο είναι ο εύκολος τρόπος. Αν το ανοίγουμε έναν, αποδογυρίζουμε, δεν το πιάνουμε ούτε με πλάστη ούτε με τίποτε. Ναι, όχι, δεν μπορούμε να πιάνουμε πλάστη. Ναι. Γιατί εγώ γι' αυτό που το παγώνω, για να μπορεί να πιει εύκολα. Μα κοίτα τι ωραίο! Του τα μπισκοτσούσκια, δεν θα τα πετάξουμε, να τα δείτε μετά. Τελικά δεν πετάμε τίποτα. Δεν πετάμε τίποτα. Έκανα και ένα σεμινάριο. Παρακολουθώ τις μέρες κυκλικής οικονομίας.
Δηλαδή που δεν πετάσεις τίποτε. Ναι, τώρα πολύ. Τώρα θα πάρουμε να... Να βάλουμε... Όχι, έλειωσε. Ένα λεπτό το έβαλα. Μια χαρά. Θα το αφήσουμε στην άκρη και να το... Γιατί μετά να πρέπει αυτό να το σμίξουμε με γάλα, με το αυγά και το ζάχαρι. Και θέλουμε να παγώσει, γιατί ξαφνικά όταν τα ενώσεις στα δύο, να σου παγώσει η σοκολάτα, δεν θα μας βγάλουν το μείγμα. Ναι. Τώρα δείξουμε στο σύνδεσμο πώς θα δικαιώσουμε την τάρτα. Ας πούμε είναι γκρίο, υπόψε. Πες ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις την τάρτα. Κάμετε της γυναίκας σας ποτούν το ρόφιμα σοκολάτας. Πραγματικά μου σκομυρίζει. Ωχ, τέλειο. Θες να σχηματίσεις λίγο το... Ναι, θα το σχηματίσω. Θα το σχηματίσω. Δοκιμάσεις τι. Να μου να κάνω. Μπορεί να θέλει λίγο ζάχαρη, μπορεί να θέλει κάτι. Να μην δοκιμάσω, Μιχάλη μου. Εντάξει, να βάλουμε λίγο. Είναι όνειρο. Έχεις απόλυτο δίκαιο του τον που είπες για το βούτυρο. Ναι, αλλάσει πολλά. Ναι. Του τη μέθοδος αλλάσει πάρα πολλά. Σου το κάνω, να προχωρήσεις εσύ παρακατώ. Ένα λεπτό, να το κάνω μαζί και να δείξω στον κόσμο ότι βάζουμε στα σημεία που θέλουμε. Αν θέλουμε να φέρεις ένα πυρουνάκι και να βγάλουμε τρύπες στη ζύμη μας, να ψηθεί. Mm-hmm. Εμείς τώρα να βάλουμε την... Ναι. Παρόλα αυτά, παρόλο που να βάλουμε ένα όσπριο μέσα, πάλι θα τρυπήσουμε από κάτω. Να τρυπήσουμε λίγο, να ψηθεί έτσι πιο να σου πω. Όταν το τρυπάς... Και γιατί επέλεξες φάκες. Προτιμούμε μικρά όσπρια ρύζι για να ψήνεται ομοιόμορφα. Ο λόγος που και βγάζουμε και στρίπες, επειδή εμένα μου αρέσουν οι τάφτες μου να είναι πιο τραγανές. Ναι. Αν τις κάνω και είναι μαλακές... Ένα αξιζόν κόπο να μαλακεί. Ναι, δεν θα είναι ωραία. Και εμένα αρέσκει μου να κάνουν κρασ-κρασ. Σίγουρα. Άμα το πετύχεις τούτο, είσαι... Αν δεν έχετε ποτούν την ταρτιέρα που έχει ο Μιχάλης που φκένει, τούτα τα γεμίσεις, τη βάση είναι τόσο ωραία και ψήνεται, που να την αφαιρέσετε με την άλλη πάλι αφαιρείτε. Να δείξω αφαιρείτε, μετά πώς να την αφαιρέσω. Τώρα να αρχίσουμε να το φόβουμε. Πες μετρικά. Όλα τα πράγματα έχουν τον τρόπο τους. Δεν προσπαθούμε να είμαστε... Να μάθεις την τεχνική. Άμα μάθεις την τεχνική... Και προσπαθούμε το πάχος που βάλουμε στο τείχος να είναι παρόμοιο. Ναι. Να μην βάλουμε σε άλλα σημεία χοντρό λεπτό και να ψήνεται, να ψηθεί την ίδια ώρα. Όπως το δικό μου, είναι εμιμένο ομοιόμορφα. Είναι παντού το ίδιο. Έτσι και η τάρτα, τα αρτιχώματα. Αυτό για αυτό που το κάνω. Ξέρεις, είναι σοβαρός ο Μιχάλης. Εγώ κάνω το διάφορο. Ο Μιχάλης είναι συγκεντρωμένος εδώ. Είναι εκπαιδευτής, οπότε ξέρει να είναι συγκεντρωμένος να κάνει εκείνο που πρέπει. Άρα, τρυπούμε με ένα μπιρούνι. Ναι, σε διάφορα σημεία. Μάλιστα. Τώρα αυτό το ψήνουμε είναι έτσι χωρίς τις φακές. Απλώς είπα να δείξουν τεχνική σε κάποιους που μπορεί να θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σε περίπτωση που ο βούτυρος τους ζεσταθεί την ώρα που τον ανακατεύουν. Για να κάνουν συντο... Συμφωνώ. Να μην έχουν θέμα για απούσιμα, γιατί στα ζαχαροπλαστείο βγαίνουν έτσι ομοιόμορφες οι τάρτες. Ναι. Και εμείς δεν μπορέσαμε. Επειδή εμείς είμαστε εδώ για να δείχνουμε μυστικά στον κόσμο. Μπράβο, Μιχάλη μου. Δεν έχουμε κάτι και χαίρομαι να... πάρα πολλά. Να κερδίσουμε. Όμως προσπαθήστε, γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτάει, γιατί αν δεν είναι μεταξύ του, δεν είναι που θα ψηθεί. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε νερό, πράγματα, για να μπορέσουμε να ενώσουμε τα δύο ζύμες, τα τυχώματα μαζί. Α, με τον τούτον πάτο. Εννοείς να ενώσουν, να φουσκώσουν και αυτόματα, να κάνουν ομοιόμορφα. Ναι. Θέλεις να βάλουμε? Τι να βάλουμε, το, θα βάλουμε τις φαγές. Ναι, έτσι, έφερα τις. Έτσι. Μπράβο, φέρουμε λίγο clean film για να δείξω στον κόσμο τη διαδικασία. Γιατί clean film, θα βάλουμε... Όχι, να το βάλουμε clean film, δεν πειράζει, ψήνεται. Α, ψήνεται. Ναι, ψήνεται. Λάξ, τώρα να το κάνουμε μια άλλη μέθοδο. Εγώ που βάλω αντικολλητική λαδό κολλάνε λάθος. Όχι, μπορεί να το κάνεις. Α. Απλώς το κλειπ είναι επειδή φοβάται πολύ κόσμος, είναι πιο εύκολο μετά να το τραβήξουμε και να το βγάλουμε. Ναι. Και θα το δείξω πώς το κάνουμε. Όχι, ψήνεται στο φούρνο, είπε μας ο Μιχάλης. Ναι, να ψηθεί. Και να κάνουμε τσιστά πρωτό.
Και αυτό δείχνουμε, τούτο είναι ένα μυστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι εύκολα για κάποιος να μην φοβηθεί, αλλά οι φακές που θα βάλουμε τώρα ή το ρύζι που θα βάλουμε πρέπει να είναι αρκετό για να καλύψουν όλες τις γωνιές. Ναι, να φκεί μέχρι πάνω, ναι. Ναι, πρέπει να φκεί αρκετά καλά. Δηλαδή να μην φοβηθούν και να έχουμε... Εγώ που δεν το ήξερα, Μιχάλη, έβαλα, ως δαμέ, ας πούμε, τέλεια στη βάση. Αλλά ναι, είπε μου το ο Δημήτρης ή ο Ιωάννου που κάνουμε τα μαθήματα, είχε μας πει μέχρι πάνω. Πρέπει να μπουν αρκετές και πρέπει να καλύψουμε στην κογκέντα. Εγώ τώρα θα το βάλω να... Α, ναι, τις βάλει όλες. Ναι, τις βάλω όλες, ναι, αφού... Και προσοχή, να μετά τούτες οι φακές είναι και μαγειρεύονται. Να τις έχετε μόνο για τις τάρτες. Ναι, γι' αυτό. Όχι να το βάλετε του άντρα σας, να φάτε τα λεφτά στο γιατρό, στα σφραγίσματα, στα... Τέλειο. Δεν είναι αρκετά, δηλαδή δες πόσο ύψο βάλαμε. Να είναι αρκετά, απλώς πρέπει να το σπρώξουμε, αλλά να μην το σπρώξουμε πολλά, για να πάει να κρατήσει η τάρτα το σχήμα της. Ναι. Θέλεις να το βάλουμε μες το, σε έναν ταψίν ή να το βάλουμε ένα απευθείας πας στη σχάρα του φούρνου, να μου προτιμάς. Απευθείας, εντάξει. Και τώρα εμένωσα τις γωνιές, για να μπορέσω μετά από να ψηθεί, να τις τραβήσω, να τις βγάλω πάνω. Μάλιστα. Και να πάμε να συνεχίσουμε. Κοιτάτε τι ωραίο που είναι. Πάει στο φούρνο για πόση ώρα. Τώρα θα αφήσουμε για 20-15 λεπτά. 15 λεπτά, 230. Ναι, λίγο ψηλή, εξαρτάται από φούρνο μας. Πρέπει να το δούμε. Εμείς βάλαμε το 230. Ναι. Και πάμε 15 λεπτά. Οπότε, εμείς έχουμε χρόνο, Μιχάλη μου, 14 λεπτά. Ναι. Οπότε πρέπει να βιαστούμε λίγο γιατί να πάμε και ένα διάλειμμα. Πες μου τι θέλεις να κάνουμε. Τώρα θα κάνουμε, θα ενώσουμε τη σοκολάτα που έκαναμε προηγουμένως. Μαζί. Θα πάμε να κάνουμε τη δεύτερη συνταγή που θα είναι η γέμιση μας. Ναι. Ναι, θα βάλουμε, θα σπάσει τα αυγά. Να τα σπάσω. Ναι. Μάλιστα. Προηγουμένως σπάσαμε τα αυγά και χωρίσαμε τα σε κρόκους. Να τα σπάσω στο ίδιο γιατί είναι φρέσκα, ναι, φέρες τα από το... Σπάσε τα στο ίδιο. Α, έπρεπε να θέλουμε και κρόκους. Α, αν τούτο έχω κρόκους. Τους κρόκους υπάρχουν, σύ, απλώς θέλουμε ένα φουέτ. Μάλιστα, έχω φουέτ, να σου το φέρω αμέσως. Έλα, Μιχαλή μου. Θα ανοίξουμε μαζί, να δώσεις τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη. Και τη ζάχαρη θα υπάρχει μαζί με τους κρόκους. Και τώρα... Γιατί τους βάλεις μαζί με το, για το ψησιλίο. Ναι. Γενικά, βάλω το για να διαλυθεί. Απλώς τώρα θα, είναι το σημείο που θα ενώσω τη σοκολάτα, επειδή είναι λίγο ζεστή σοκολάτα, ακόμα θα βάλω λίγη στην αρχή. Να την ενώσω. Γιατί θα ψηθεί. Αυτό θα ψηθεί ξανά μαζί με την τάρτα μας. Ναι. Να συνεχίσουμε. Α, τούτο μετά θα το αφήσουμε, ναι, θα που, το αφήσουμε να έτσι, που να ψηθεί η τάρτα. Μόλις έρθουμε από το διάλειμμα θα σας δείξουμε τι γίνεται. Ναι, τώρα θα σμίξουμε το πολύ. Εδώ, και εδώ θα μείνει στην άκρη. Ένα σφίξι μπορεί να σφίξει λίγο. Δεν είναι πρόβλημα. Γιατί να το δούμε. Να το. Στο γυάλισε. Μα κοίτα τι ωραίο που είναι. Μυρίζει φουντούκια χωρίς να έχει φουντούκι. Μουσκομύρισε το στούντιο πραγματικά. Είναι πολύ απλό. Απλώς όμως επειδή το συγκεκριμένο βάλαμε μέσα ομά αυγά, χρειάζεψη. Ναι. Να σε ρωτήσω, να φέρω την άλλη τη ζύμη, να κόψουμε κανένα μπισκότσο. Ναι. Και να πάμε διάλειμμα και μετά που να έρθουμε... Και μπισκότα μαζί. Ναι, μετά που να έρθουμε, απλά να βάλουμε την, την κρέμα μέσα στην τάρτα μας, ναι. Πολύ όμορφη. Έχουμε και το κουπάτ. Μπορούν να τα κόψεις σε διάφορα σχήματα. Και σε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πραλίνα που θα έχουμε... Για γέμιση. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ή μαρμελάδα ή πραλίνα, ό,τι θέλουμε. Με το κουπάτ μας.
σχηματίζουμε μπισκοτάκια. Εγώ σε αυτήν την περίπτωση θα τα κάνω διπλά. Μέχρι να βγάλουμε την τάρτα, πάει στο δεύτερο το ψήσιμο. Θα ψηθούν αυτά, θα τα γεμίσουμε. Ναι. Έτσι, και τρία λεπτά να έχουμε μετά που να έρθει το εμποδιάλειμμα, αλλά είμαστε κοντά. Και φέρες και αλάτι για να βάλεις που πάνω. Ναι, ναι. Πάει του πάρα πολλά. Παναγία μου, η γαλάτια ήταν να πελάνει αν ήταν δάμε. Τώρα είμαι σίγουρη ότι σπίτιν και ζηλεύκει πάρα πολλά. Αγαπά τα τούτα τα παράξενα. Μα είναι παράξενα. Όχι, εννοώ τα λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου, τα παράξενα. Είναι καθόλου παράξενα. Τούτο που θέλω να πω είναι απλά υλικά, καθημερινά, απλά με διαφορετικές μεθόδους που αναδεικνύουν και είναι έναν άλλο προϊό. Εδώ. Το πάχος, να το δούμε ανάλογα τι μας αρέσει. Τούτα είναι να τα τρυπήσουμε που πάνω με πυρούνι ή χρειάζεται. Όχι, να τα αφήσουμε έτσι. Κοιτάτε τι ωραία που είναι. Πολλά ωραία μπισκοτάκια με φουντούκι. Είναι πολλά ωραία η ζύμη σου. Και τώρα αφήσαμε τη 10 λεπτά στο ψύγιο. Αν την αφήσεις λίγο παραπάνω, παραπάνω να σου φτιάχνει πιο εύκολα. Άρα θα τα βάλουμε στο φούρνο 180 βαθμούς. Ναι, να ψηθούν μέχρι να γίνουν έτσι, να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα. Ναι, να θέλει κανένα 15 λεπτών και τούτα. Βλέπουμε τα φυσικά, μπορεί να θέλει 12 ας πούμε. Τα πράγματα θα δούμε. Γενικά οι φούρνοι και τα ψησίματα είναι εμπειρία. Ναι, σίγουρα. Ο καθένας με ο φούρνο του. Ναι. Απλά τούτα θέλουν πολύ ώρα. Και τώρα μπορεί να τα ψήσουμε μπορεί να είναι λίγο μαλακά, μετά μπορεί να τα αφήσουμε έξω. Ένα σκληρίνο λίγο, ναι, Μιχάλη μου. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο πιο σκληρά. Λίγο πιο σκληρά. Ναι, ένα λίγο πιο καλά ψημένα για να κάνουμε λόσου. Άρα θα κάνουμε crash, crash. Ναι. Να πάμε ένα διάλειμμα και να έρθουμε. Πε μου κάτι θέλεις να πεις. Κάτι θέλεις να πεις. Όχι, με μια χαρά. Πάμε διάλειμμα, κάνετε καφεδάκι και έχουμε ωραία σοκολάτα. Να ζήσουμε σήμερα που γιορτάζουμε, να ζήσουν όλες οι γυναίκες σε αυτόν τον πλανήτη. Φύγαμε. Επιστρέψαμε. Νομίζω η τάρτα μας... Ας είναι έτοιμη τα μπισκοτάκια. Ναι. Να πούμε ότι εμείς... να τη φέρω προσεκτικά. Ναι, ναι, πέρατε προσεκτικά. Εμείς αφαιρέσαμε τις φακές και βάλαμε την ακόμα λίγο γιατί ο φούρνος μας να με βιάσαμε εδώ να τελειώσει. Και από ό,τι φέρετε είδες ψήθηκε μας και από κάτω και μας εφουσκώσε. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και χωρίς φακές. Αν ακολουθούμε σωστά τα βήματα. Τέλεια. Τούτη είναι πραλίνα φουντουκιού. Ναι, τούτη είναι πραλίνα φουντουκιού την οποία κάνουμε εμείς. Α, οποία... κάνεις τη μόνο σου. Πώς την κάνεις. Κάνουμε τη μόνη μας. Κάνουμε 50% ζάχαρη, 50% φουντούκι. Οκ. Okay. Και κάνουμε τα καραμέλα και μετά αλέθουμε τα σε πολυμηχάνημα. Εντάξει. Και να τα πλώσω... Αν δεν έχουμε μπορούμε χρόνο, να πιάσουμε έτοιμη. Μπορούμε να πιάσουμε έτοιμη, κάμνη για το φούρνο. Ναι, ναι. Α, κάμνη. Και άλλο και με σοκολάτα, ας πούμε, πραλίνα. Και μπορεί να το αλλάξει, μπορεί να βάλει και, αν θέλεις και μαρμελάδα. Μπορεί κάποιοι που τους αρέσει η μαρμελάδα, αλλάξουν από πραλίνα να βάλουν σε μαρμελάδα. Απλώς εγώ με την μέθοδο. Τονίζω το φουντούκι. Και τώρα μπορεί να κόψω να δεις ότι φαίνεται κάτω το layer. Το φουντούκι σου στρώση. Καβουρτισμένο, Μιχάλη μου. Ναι, καβουρτίζουμε τα φουντούκια, καβουρτίζουμε τα αμύγδαλα. Και μετά αλέθουμε τα, κάνω μια καραμέλα. Και αλέθουμε Είδετε, τώρα δεν δοκίμαζα, δεν θα κατάλαβα ότι τα φουντούκια ήταν καβουρτισμένα, δεν θα μας έλεγε το μυστικό. Θυσιάζουμε για τον την εκπομπή. Ναι. Τι είναι μισό κιλό που να πάρω σήμερα με το μισό κιλό. Χαλάλι. Και τώρα να ρίξω πάνω το μείγμα που έκανα πριν. Μάλιστα. Με το βούτυρο. Το θεϊκό το βούτυρο που μας έδειξε. Που να έρθει καλά, τι να το πω. Αλλά με λέει, θυμάσαι να μου πεις, α. Νουαζέτ. 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 Καλά, να ξέρει, ναι. Νουαζέτα, τι είναι η νουαζέτα. Α, είμαι μητσά, είσαι κάτι γλυκό με που λέγεται νουαζέτα. Δεν ξέρω. Δέτε πόσο γυαλίζει τούτη η σοκολάτα. Και να ρίξουμε σε ορισμένα σημεία. Άρα, έβαλαμε πραλίνα, έβαλαμε τούν την κρέμα και να ξαναπάει φούρνο. Ναι, θα ξαναπάει φούρνο. Για πόση ώρα. Περίπου ακόμα 10-15 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μάλιστα. Τώρα ψήσαμε στους 230 εμείς εδώ για 20 λεπτά θέλει ναι, τα. Στα 10 λεπτά αφαιρέσαμε τις φακές και προχωρήσαμε ακόμα λίγο. Αλλά από ό,τι είδατε και φέρετε στα μπισκότα, είναι φουσκότα συμπολά. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να επάλλουμε και χωρίς. Ναι. Βάλουμε. Εν τέλειο παιδιά τώρα να δείτε. Είναι κόσμημα. Είναι κόσμημα. Τέλος. Στο φούρνο.
τούτο πρέπει να το αποθανατήσω πριν να πάει στο φούρνο. Στο φούρνο. Μπράβο, Μιχάλη μου. Thank you. Πάμε. Εδώ κάμω εγώ. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Και τάζω τα μπισκοτσούκια μας. Τώρα να ρίξουμε τα μπισκοτάκια. Τέλεια. Να ξεκινήσει το φούρνο. Ναι. Εξεκίνησα τον, είναι έτοιμο. Ναι. Και θα αφήνουμε ένα πιάτο για να βάλουμε τα μπισκοτάκια που να κολλήσουμε μέσα. Ναι. Μάλιστα. Θέλουμε ένα πιάτο που να βάλουμε τα μπισκοτάκια. Τα μπισκοτάκια που να κολλήσουμε. Και αυτά... Άμα έχει πρίκα το πλάσμα, μπορεί να... Ποιον προτιμάς, Μιχάλη μου. Ποιο θέλεις. Το φκιαρούι μας πριν, κυρία Τζέν. Και να θέλεις κάπου που να βγάλουμε την τάρτα. Ναι. Εγώ να τα γεμίζω με την περαλίνα. Έτσι δείχνουμε δύο χρήσεις της ίδιας ζύμης, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε και μπισκότα. Και στα μπισκότα μπορούμε να, μπούμε να μας βοηθήσουν τα παιδιά μας, που το εγώ έτσι κάνω συνήθως στο σπίτι. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, Μιχάλη μου. Την οικογένεια μου, για να με βοηθά. Η κόρη μου αρέσει περισσότερο να φτιάχνει πράγματα, παρόλο που είναι τρία χρόνο. Okay. Ο γιος μου είναι πιο πολύ ένα αθλητικός τύπος. Κάνε εδώ ποδήλατο και πάτε μαζί. Το ποδήλατο, ναι, πάμε ποδήλατο. Είσαι αρκετές τώρα τελευταία. Του γνωρίσαμε έτσι ότι πόσο πολλά ωραία είναι Κύπρος. Ευτυχώς που δεν τα φορεί ούλα και να μ' αφήκε έναν εμένα. Εντάξει. Ταραραρα. Σ' αφήνω το πιο βαρύ ψημένο. Ναι, και αρέσκει μου πάρα πολλά. Αλήθεια. Και να βγάλουμε την τάρτα. Όχ, μου σκομυρίζει. Ναι. Ένα λεπτό να σε θεωρούμε, γιατί ο Μενέλαος ο συνήθως δεν μ' αφήνει να φάω με τη σύχια μου. Τραγανό, μου σκομυρίζει. Θεωρούμε σε. Δεν πειράζει. Να ξεκολλήσει εδώ. Εδώ, ξεκολλήσει την δάστα μας. Βάλουμε εδώ. Και να κόψουμε κανένα κομμάτι. Εθέικα. Αντζίνα που βάλαμε στο φούρνο να ρωτήσουμε κάτι, Μιχάλη μου. Ναι. Έβαλες του σαλάτι. Όχι, βάλουμε το στο τέλος. Α, στο τέλος που να ευκάλουμε από φούρνο. Ναι, το, από θα βάλουμε το φούρνο, βάλουμε ένα λάδι μετά για διακόσμηση. Αν θέλουμε μπορούμε να τα αποφύγουμε. Τέλεια. Είναι προαιρετικό. Λοιπόν, θα κάνεις αυτό το μαγικό πράγμα τώρα. Θέλεις ποτούν το μαχαίρι. Ναι, ναι. Ταραραρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Να ζήσουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, εδώ. Μωρά, κοπελούθια, οικογένεια που μας αγαπούν, που μας σέβονται. Όπως φαίνεται το layer που την πραλίνα που βάλαμε. Layer. Ακούει Σταύρο Φουκαρίδη, layer. Έτα. Μάλιστα. Το φαίνεται είναι σαν σουφλέ με αξινηθή που έχει το σοκολάτα μας μαζί με το βούτυρο. Θα σε αφήσω να δοκιμάσεις. Θέλω να δοκιμάσω την... Κόψε μου ένα κομματάκι εδώ, να δοκιμάσω την υφή είναι αυτή που είπες. Μάνα μου... Κόψουν και για τους υπόλοιπους. Μάνα μου... Μάνα μου... Δηλαδή, ποιος του είπε. Πρέπει να κόψεις έναν ωραίο κομμάτι για να βάλουμε μπροστά του Μενέλαου. Όχι, είναι ωραίο συντηρητή. Εγώ δεν το πιάω, θέλει ή θέλει. Τι λέει. Δεν έχω λόγια. Η βάση σου είναι τραγανή, μουσκομυριστή. Η κρέμα σου που μέσα είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και διά του και το touch που πάνω. Το αλάτι και το φουντούκι. Μια χαρά. Μιχάλη μου, ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Νομίζω έχουμε λίγο χρόνο, Μενέλα μου, έχουμε. Ένα λεπτό. Θες να μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση ή θες να μας πεις κάτι, ό,τι θέλεις. Να πούμε ότι αυτή η τάρτα είναι μια τάρτα που μπορεί να μείνει εκτός ψυγείου. Ας σκεφτούν τη διατήρηση τους, διατηρείται το εκτός ψυγείου, γιατί ψήσαμε την και γενικά δεν υπάρχουν υλικά που χαλούν στο ψυγείο. Δηλαδή το φουντούκι, η πραλίνα, το αυγό με τα κρόκια που βάλαμε, ψήσαμε τους. Άρα λοιπόν αυτή μπορεί να διατηρήσω έξω από το ψυγείο. Το πρόβλημα με αυτήν την τάρτα είναι να αντέξω. Δεν μπορεί να φά. Γιατί είναι έξω, είναι κλειστό. Περνούμε και τσιμπούμε συνέχεια. Εγώ να αντέξω. Το αλάτι μου πάνω. Ναι, αλλάζει, δίνει το.
Είναι κορυφή. Μιχάλη, με ευχαριστώ σε πάρα πολλά που ήσουν μαζί μας. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τις γυναίκες της ζωής σου, Μιχάλη μου. Φίλοι μου, να περάσετε όμορφα σήμερα και φίλες μου κυρίως. Είναι η μέρα αφιερωμένη σε εμάς, ας την απολαύσουμε. Να περνάτε όμορφα, αγαπώ σας μέσα από την καρδιά μου. Έτσι να είσαστε δυνατές, γερές και πάντα κοντά μας. Γεια σας. Thank you.